Μία ακόμα σημαντική στιγμή για το μέλλον του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού της Καλαμάτας επισφραγίστηκε με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Φάρης του Δήμου Καλαμάτας, που ενισχύει χρηματοδοτικά τον κορυφαίο αυτό θεσμό. Μια προγραμματική που έρχεται ως συνέχεια της προηγούμενης που είχαμε υπογράψει και τότε με πρωτοβουλία της Υπουργού. Υπογράφουμε λοιπόν σήμερα το Υπουργείο Πολιτισμού, όπου συμμετέχει στην προγραμματική με 1.200.000. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου που συμμετέχει με 240.000, ο Δήμος Καλαμάτας με 450.000, χωρίς σε αυτά να συμπεριλαμβάνεται η χρηματοδότηση, η μισθοδοσία των υπαλλήλων που εργάζονται για το Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας. Θέλω μέσα από την καρδιά μου να ευχαριστήσω την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Λίνα Μερδόνη, μια φίλη της Καλαμάτας, όχι μόνο για την υπογραφή της σημερινής προγραμματικής, αλλά για την παρουσία της εδώ σήμερα, αλλά και γιατί διαχρονικά στηρίζει την Καλαμάτα, στηρίζει τη Μεσσηνία. Να ευχαριστήσω βέβαια τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου για τη συμμετοχή, αλλά και για την αγαστή συνεργασία που έχουμε, τους χορηγούς, τους εθελοντές, όλους όσους εργάστηκαν για την επιτυχία του φεστιβάλ. Σκοπός, όπως επισημάνθηκε, της προγραμματικής σύμβασης είναι η συνέχιση και η περαιτέρω ανάπτυξη του θεσμού Διεθνές Κέντρο Χορού, που έχει καταστήσει την Καλαμάτα κέντρο στον τομέα αυτό σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο. Επίσης, η προβολή, η ανάπτυξη και η πρόθεση χορευτικής τέχνης σε όλα τα είδη, με άξονες την έρευνα, την εκπαίδευση, την καλλιτεχνική δράση και παραγωγή, καθώς και την πρόθεση και προβολή της ελληνικής τέχνης και των Ελλήνων καλλιτεχνών. Να πω και εγώ με τη σειρά μου ότι είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Πραγματικά πολύ χαρούμενος για αυτή την προγραμματική σύμβαση, για να ενισχύσουμε για ακόμα μια φορά έναν θεσμό ο οποίος έχει κάνει την Καλαμάτα γνωστή όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα αλλά και διεθνώς. Πιστεύω ακράδαντα, όπως και όλοι μου συνεργάτες, ότι με βασική επιδίωξη και στόχος αυτής της προγραμματικής δεν είναι μόνο να προάγουμε το θεσμό του Διεθνούς Κέντρου Χορού, αλλά ταυτόχρονα να προάγουμε και την τέχνη του χορού, με βασικούς άξονες, την έρευνα, την εκπαίδευση, την δημιουργία, την καλλιτεχνική δημιουργία και έκφραση. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι για εμάς η τέχνη και ο πολιτισμός είναι βασική προτεραιότητα, όχι μόνο για την ανάδειξη όλου του πολιτιστικού αποθέματος, αλλά γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι ο πολιτισμός είναι βαθύτατα αναπτυξιακή πολιτική. Θα είμαστε λοιπόν δίπλα σε οποιαδήποτε προσπάθεια γίνει, προκειμένου να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλο μας το πολιτιστικό απόθεμα, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή προσπάθεια που κάνουμε, όχι μόνο για την περιφέρειά μας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή. Η Υπουργός Πολιτισμού έμπρακτα αφήνει τη δική της σπραγίδα στα πολιτιστικά δρόμενα της περιοχής και εστίασε στις δηλώσεις της στην πολύχρονη παρουσία του φεστιβάλ και την αξία του. Νομίζω ότι αυτό και μόνο είναι μια τεράστια ικανοποίηση και για τους εμπνευστές, για όσους δούλεψαν αυτά τα χρόνια για την προώθηση και την εξέλιξη του θεσμού, αλλά τελικά και για όλους εμάς που τα τελευταία χρόνια ζούμε πραγματικά αυτό το οποίο έχει καταφέρει η πόλη της Καλαμάτας, ο Δήμος, η Περιφέρεια, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, κυρίως οι άνθρωποι, τα τελευταία χρόνια η Λίντε Καπιτανέα, κυρίως οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με τον ίδιο το θεσμό, με την προαγωγή του και με την όσο των δυνατόν μεγαλύτερη διεθνοποίησή του.